Ένας επιβλητικός μπρούτζινος σταυρός τοποθετήθηκε πριν λίγες ημέρες στην κορυφή του Τρούλου στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης. Πρόκειται για μια δωρεά της οικογένειας του Παναγιώτη Αρνίδη, ενωρίτικη επιτρόπου του ναού, δωρεά που έρχεται να προσθεθεί στις δεκάδες άλλες προσφορές ενωρητών, επώνυμων και ανώνυμων, που προσφέρουν υλικά αλλά και προσωπική εργασία, ώστε ο ιερός αυτός ναός να αποπερατωθεί. Ο πρωτοπρεσβύτερος προϊστάμενος του Ιερού Ναού Γεώργιος Δημητρίου Κρέκας μίλησε στην κάμερα του ΦΛΑΣ για τις δωρεές αυτές, την ενορία, το ιστορικό ανέγερσης του ναού και όχι μόνο, ενώ δεν παρέλειψε να στείλει το μήνυμα κάλεσμά του προς τους πιστούς, μιας και εισήλθαμε στη Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών. Ο Πολυέλιος, ο οποίος προχθές το Σάββατο των Βαΐων τοποθετήθηκε, είναι δωρεά όλων των χριστιανών. Δηλαδή όλοι έδωσαν, άλλος πολλά, άλλος λίγα και μαζεύτηκαν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά είναι πράγματα πολύ καλά και μεγάλης αξίας. Ξεχωριστή ήταν η μνήμα του πατέρα Γεωργίου στην προσωπική εργασία, το ενδιαφέρον και τη στήριξη που έτυχε ενωρία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, κύριο Παύλο. Γιατί πολλές φορές δίνεις χρήματα και δεν γίνεται αυτό που θέλεις να κάνεις. Εδώ νομίζω δόθηκαν και χρήματα, αλλά βρήκαμε τον καλό τεχνίτη. Γιατί ένα έργο, λέγω πάντα, έχει τρία πράγματα. Τα δύο είναι διαχρονικά. Η τέχνη και το υλικό, μένω στους αιώνες. Το άλλο είναι χρονικό, δηλαδή η τιμή, η αξία. Σήμερα μπορεί να είναι ακριβό, αύριο είναι φθηνό, ή σήμερα είναι φθηνό και αύριο είναι ακριβό. Ιδιαίτερα σημαντική η μαρτυρία του πρωτοπρεσβύτερου για τη θεμελίωση του ναού, ενός ναού τάμα της Κοζάνης στην Παναγιά όπως τον χαρακτήρισε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο όραμα του μακαριστού Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Αμβρόσιου για την ανέγερσή του. Μου ανέθεσε εμένα τότε, το 1999, και το οικόπεδο του είχε δώσει ο Δήμος, υπήρχε το οικόπεδο, μερικές μετατροπές έγιναν προς το οικόπεδο και έτσι θεμελιώθηκε αυτός ο ναός. Και διότι η Κοζάνη του είχε τάμα, διότι από εδώ μπήκε ο περιφερειακός στρατός, και αυτό όταν σκάβαμε βρέθηκε μία σφαίρα τότε στα θεμέλια, στα σκαψίματα εκεί που βρέθηκε, που έγραφε πάνω 1910. Τέλος, ο ίδιος έστειλε την ευχή του εν ώψη της Αναστάσεως του Κυρίου σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους, καταρχάς, να εκκλησιαστούν την Μεγάλη Εβδομάδα. Εάν όλοι να ετοιμαστούν να κοινωνήσουν. Εάν τους βαραίνει κάτι, να έρθουν να εξομολογηθούν. Και έτσι, με Θεία Κοινωνία, να φτάσουμε στη λαμπροφόρα Ανάσταση του Κυρίου και να ψάλλουμε χαρούμενα όλοι το Χριστός Ανέστη.